Ήθελα, επιτρέψτε μου όμως, να επανέλθουμε στο κτίριο της Άρσης Βαρών, το οποίο είναι, είναι το μεγαλύτερο και το ακριβότερο κτίριο της πόλης. Παρ' όλα αυτά, σήμερα παραμένει αναξιοποιητό και λαιλατημένο, όπως είπατε. Η περιοχή δεν έλαβε ποτέ της πίσω τα χρήματα της απαλωτρίωσης για έργα ανάπλασης, όπως ορίζει και ο νόμος. Και μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων, με ελάχιστες ίσως εξαιρέσεις, το κτίριο σαπίζει. Ποια η γνώμη σας? Καταρχήν, και αν υπάρχει κάποια μελέτη για μετέπειτα χρήση? Πιστεύω ότι το Ολυμπιακό ακίνητο, το σπίτι της Άρσης Βαρών, δεν μπορεί να παραμένει στην διαδικασία διάθεσης και διαχείρισης στα Ολυμπιακά ακίνητα. Δόθηκε δημόσια και δημοτική γη για να γίνει αυτό. Το κτίριο λοιπόν είναι δημόσιο και δημοτικό. Δεν είναι δυνατόν να κάνουν τις οποιασδήποτε κινήσεις οι κύριοι μέσα από τα Ολυμπιακά ακίνητα προκειμένου να αξιοποιηθεί αυτό. Βεβαίως σήμερα, μέχρι σήμερα δεν έχουν κάνει τίποτα, ούτε το Παπί έχει πάει. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά δεν έχει πάει. Υπήρξαν πολλά και σημαντικά πράγματα, γιατί αν στη ζωή σου δεν είσαι οργανωτικά σωστός, δεν κάνεις τα σωστά πράγματα. Και αν περιμένεις να τα φτιάξουν οι άλλοι, πρέπει να τα προλαβαίνεις και να τα υποδεικνύεις. Λοιπόν, όσον αφορά τις απολωτριώσεις, ποιες απολωτριώσεις δεν πήγανε στους δικαιούχους? Ο Δήμος της Νίκαιας είχε να πάρει 7,5 εκατομμύρια. 7,5 εκατομμύρια απολωτριώσεις. Είχε εισπράξει ο Δήμος της Νίκαιας γύρω στα 5 εκατομμύρια και απέμενε ένα υπόλοιπο που πιστεύω ότι είναι θέμα καθαρά γραφειοκρατικό, δηλαδή να καταθέσουν τα συγκεκριμένα παραστατικά που είναι απαραίτητα προκειμένου να εισπραχθούν και τα υπόλοιπα. Ποια έργα έγιναν ανάπλαση στην περιοχή, όπως ορίζει και ο νόμος? Τα χρήματα αυτά επιστρέφονται στην περιοχή της απαλωτρίωσης. Βεβαίως. Όταν παίρνεις χρήματα από απαλωτρίωση, πρέπει να παίρνεις αντίστοιχους χώρους, κυρίως πρασίνων. Και άθλιες και όλα αυτά. Έχετε δει κάποιον? Εγώ δεν έχω δει και πιστεύω ότι δεν έχετε δει κι εσείς. Και ακριβώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Έτσι λοιπόν ερχόμαστε σιγά στην πρόταση επιλογή μου, στην πρόταση προς τους πολίτες που αν θέλουν την αποδέχονται, αν θέλουν την απορρίπτουν, για την επιλογή μου ότι χρειαζόμαστε έναν καλό δήμαρχο.